Μια μεγάλη κολυμβητική διοργάνωση ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το Ρέθυμνο. Η FZIN φέρνει στην πόλη από τις 28 έως τις 30 Οκτωβρίου τον τελικό του Oceanman, αγώνας ανοιχτής θαλάσσης, και η κεντρική παραλία του Ρεθύμνου θα συγκεντρώσει τους κορυφαίους αθλητές του κόσμου, αλλά και χιλιάδες βλέμματα θεατών. Αναμένεται να συμμετέχουν αθλητές από 50 χώρες, με το Ρέθυμνο να προβάλλει ως ιδανικός τόπος φιλοξενίας της διοργάνωσης του τελικού του Oceanman λόγω των κατάλληλων συνθήκων και εγκαταστάσεων που διαθέτει. Αυτό τόνισαν οι διοργανωτές, οι τοπικοί και αθλητικοί φορείς σε συνέντευξη τύπου που παρατέθηκε εν ώψη του σπουδαίου αυτού γεγονότος, ενός παγκόσμιου τελικού ανοιχτής θαλάσσης. Καλωσορίζουμε στο Ρέθυμνο και στο νησί της Κρήτης την εταιρεία FZIN. Ευχαριστούμε τη διοργάνωση Oceanman και καλούμε όλους να στηρίξουν μια διοργάνωση η οποία θα τονώσει οικονομικά, θα προβάλλει παγκόσμια και θα αποδείξει ότι το Ρέθυμνο είναι ο απόλυτος προορισμός για κάθε εποχή του χρόνου και για κάθε απαίτηση. Η προσπάθεια αυτή που πραγματικά θεωρούμε ότι βάζει τη χώρα μας στο χάρτη των διεθνών ατομικών αγώνων προσβλέπει προφανώς στην άψογη οργάνωση αυτών, αλλά κυρίως στην προσέλκυση ταξιδιωτών από παντού, από όλο τον κόσμο, που με αφορμή τη συμμετοχή σε έναν τέτοιο σημείο διοργάνωση θα έρθει σε μέση ή χαμηλή τουριστική περίοδο να κάνει τις διακοπές του. Από την αρχή της σεζόν που ξεκίνησε τον Ιανουάριο στον Παναμά, όλοι έχουν βάλει στόχο να έρθουν στο Ρέθυμνο. Όλη η χρονιά λοιπόν το Ρέθυμνο διαφημίζεται σε αυτούς τους αγώνες με διαφημιστικό υλικό και όλοι έχουμε στόχο τις 28-30. Το Όσεμα λοιπόν είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, μια εναλλακτική μορφή αθλητικού τουρισμού. Δεν είναι μόνο ανταγωνιστικό, έρχονται όλοι αυτοί οι αθλητές να περάσουν μία και πλέον εβδομάδα στο Ρέθυμνο. Να τονίσουμε ότι πέρα από τον τελικό με ελίτ αθλητές, το τριήμερο 28 με 30 Οκτωβρίου περιλαμβάνει αγώνες Open με δικαίωμα συμμετοχής όσων επιθυμούν. Με τις ηλικιακές κατηγορίες να ξεκινούν από 14 ετών και τους διοργανωτές να θέλουν τα παιδιά να αποτελέσουν μέρος της εκδήλωσης. Οι απονομές θα γίνουν στο ενετικό κάστρο της Φορτέτζας με παραδοσιακό γλέντι, ενώ θα ακολουθήσουν παράλληλες εκδηλώσεις στην πόλη του Ρεθύμνου.